Φωτιά στα social media έβαλε η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν από την έναρξη του τέταρτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία έκανε τον πολιτικό επικίδιο του νυν Προέδρου Στέφανου Κασελάκη, αναγκαζοντά τον να προχωρήσει σε νέε ισοκομματικέ εκλογέ από τη βάση. Τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή του στο Facebook κατέκλυσαν τη δημοσίευση με πολλού να επεφημούν αυτή την παρέμβαση. Όπως αναφέρουν μερικά από τα σχόλια, Ήσουν είσαι και θα είσαι η Ελπίδα. Παραμέρισε, ξαπόστασε, αλλά σε χρειαζόμαστε. Αλέξη γύρνα το γρηγορότερο. Ξεκινά από το συνέδριο, δυναμικά όχι για το χειροκρότημα, αλλά για το λαό που σε πιστεύει. Υπάρχει άνθρωπο που τον ακούει αυτό σοβαρά, αυτό που κατέστρεψε το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ρεούστα από εδώ προδότη δηλώνει άχρηστο το συνέδριο. Διαβάζει τη γράφη. Κάνατε την αριστερά σα τη μούρη σα. Δροπή σου. Και στο έξπολ ήταν οι χρήστε που τρόλαραν τόσο την επιστροφή Τσίπρα όσο και την πρότασή του για νέε ισοκομματικέ εκλογέ. Αλλά όσο και τα όσα είπε ο Στέφανο Κασελάκη στο συνέδριο και κυρίω την απάντησή του στον πρώην πρόεδρο του κόμματο, βρείτε μου αντίπαλο να πάμε σε επανεκλογή πρόεδρου. Οι περισσότεροι χάρηκαν με την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στα πολιτικά πράγματα. Δεν έλειψαν όμως και αυτοί που τον κατηγορούν ότι παράτησε το κόμμα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και ότι η επιλογή Κασελάκη ήταν καθαρά δική του.